Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στο Action Business, την εκπομπή που ενώνει όλες τις επιχειρηματικές φωνές, αλλά όχι μόνο τους επιχειρηματίες, και τους εργαζόμενους και τις οικογένειες οι οποίες βρίσκονται και στηρίζουν το οικοσύστημα των επιχειρήσεων. Ξέρετε, το βασικό για έναν επιχειρηματία και τα στελέχη βεβαίως σε μια επιχείρηση είναι να μοιράζονται μαζί με τους εργαζόμενους τις αξίες και το σκοπό. Πού θέλουμε να ξεκινήσουμε, από πού θέλουμε να ξεκινήσουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Με την βοήθεια λοιπόν σήμερα του Δημήτρη Ράντου, ενός εξαίρετου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στο εμπόριο, στον κλάδο της ανακαίνησης των εσωτερικών χώρων, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τρία πράγματα. Πρώτον, το πώς διαδέχεται μία γενιά την άλλη στην επιχείρηση. Δεύτερον, πώς πήγαν οι επιχειρήσεις την τελευταία 20ετία και πού βρίσκονται τώρα. Είναι η ευκαιρία της ανάπτυξης. Και ένα τρίτο και πολύ σημαντικό, τι γίνεται σε αυτή την έρημη, την αγορά των οικοδομικών υλικών. Είναι καλή περίπτωση να προχωρήσουμε σε ανακαινήσεις, σε οικίες, σε ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις. Δημήτρης Ράντους λοιπόν. Κύριε Ράντο, καταρχήν θέλω να δούμε λιγάκι τη διαχρονικότητα που οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στέκονται στον χρόνο. Να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, αν είναι εύκολο, το πού βρίσκονται, πού βρισκόμαστε και πού θα πάμε. Οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο μονάδες παραγωγή χρήματος. Είναι πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να σκεφτούμε ότι περίπου το 1/3 της ζωής μας, της συνειδητής και παραγωγικής ζωής, την περνάμε μέσα στις επιχειρήσεις μας. Άρα θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και να είναι υγιείς οι άνθρωποι μας και σωματικά και πνευματικά και ταυτόχρονα να νιώθουν παραγωγικοί. Και στη συνέχεια είναι σημαντικό γιατί τα προϊόντα που δίνουμε εμείς πρέπει να λειτουργούν και σε επίπεδο αισθητικό να βοηθούν την καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά και σε επίπεδο λειτουργικό. Και ταυτόχρονα τα προϊόντα αυτά να αφήνουν όσο δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα τα εργοστάσια τους μέσα στο περιβάλλον. Σωστό. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να ακούγεται, πρέπει να εκφράζεται μέσα στην κοινωνία, αλλά η κοινωνία αντίστοιχα να ακούει την επιχειρηματικότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το 2005 χρειαζόταν να υπάρχει σύνεση σαν αρετή μέσα στην επιχειρηματικότητα, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτό που ζούσαμε είχε σαθρά θεμέλια και ήταν πολύ εύκολο να γκρεμιστεί. Άρα λοιπόν έπρεπε να δούμε λίγο πιο μπροστά. Το 2010 ήθελε καθαρό μυαλό και ήθελε και διορατικότητα. Έρχεται η κρίση. Ακριβώς. Πάνω στην κρίση λοιπόν έπρεπε να δούμε ότι η κρίση αυτή δεν είναι μια κρίση 2-3 ετών. Είναι μια δομική κρίση η οποία θα έχει διάρκεια. Οπότε να πάρουμε και τα αντίστοιχα μας μέτρα. Θα έλεγα 5 χρόνια μετά, το 2015, θα έπρεπε να έχουμε τόλμη. Τόλμη που να δούμε ότι η κρίση αυτή κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη. Το 2020, εκεί λοιπόν χρειαζόταν πίστη. Πίστη στο πλάνο που είχαμε βγάλει το 2015, ήταν ο κορονοϊός τότε και ήταν εύκολο να λυγίσει η επιχειρηματικότητα εκείνη την περίοδο. Έπρεπε να πιστέψουμε ότι το πλάνο αυτό θα πάει να υλοποιηθεί και πηγαίνοντας και λίγο ένα χρόνο μπροστά, θα πω ότι το 2025 πρέπει η στρατηγική μας μέσα να περιλαμβάνει τον άνθρωπο στο κέντρο του με πολύ αγάπη, με σεβασμό, είτε αυτός ονομάζεται προμηθευτής μας εργοστάσιο, είτε ονομάζεται συνεργάτης μέσα στους κόλπους εταιρείας, είτε αυτός ονομάζεται συνεργάτης πελάτης. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα στοιχεία τα οποία κάνουν μια επιχείρηση να διαρκέσει όλο αυτό το χρόνο. Με τι ασχολείται η επιχείρηση? Ασχολείται με πλακάκια και διγινής. Κύριε Ράντο, θα ήθελα να μου πείτε αν είναι μια καλή χρονιά, μια καλή περίοδο προκειμένου να προχωρήσουν σε ανακαινήσεις ή αναβαθμίσεις κατοικιών, επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων οι πελάτες σας. Είναι καλή περίοδος, είναι φθηνά τα πράγματα? Καταρχήν θέλω να θυμίσω ότι η οικοδομή είχε μία κρίση και μία πτώση της τάξης του 85-90% μέσα στα 5 χρόνια. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ζημιά, θα λέγαμε. Άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν επιχειρήσεις εκείνη την περίοδο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, περνώντας και τα θέματα του αερίου, της ενέργειας, περνώντας και τα θέματα του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή είναι μία καλή περίοδο
για να κάνει κάποιος ανακαίνιση, για να χτίσει κάποιος. Τα υλικά βρίσκονται σε καλό... Φθηνά δεν είναι, αλλά βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Γερμανία και η Γαλλία, οι δύο μεγάλες αγορές των ευρωπαϊκών εργοστασίων, είναι σε κρίση. Άρα οι τιμές αυτή τη στιγμή υπάρχουν και είναι και καλές τιμές. Ένα πρόβλημα που υπάρχει και ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν όσοι άνθρωποι αποφασίσουν να κάνουν το βήμα αυτό, είναι ότι υπάρχει έλλειψη εργατικό δυναμικό. Άρα εκεί αυτό που χρειάζεται, αν κάποιος θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή μια ανακαίνιση, είναι να έχει σωστό προγραμματισμό και να έχει προφανώς και τους σωστούς συνεργάτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι σε μια επιχείρηση, επειδή προέρχεστε από μια γενιά μετάβασης, διάδοχο σχήμα, περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, να μπορέσετε να συνδυαστείτε με την προηγούμενη γενιά. Πόσο εύκολο είναι η επόμενη και η προηγούμενη να τα βρουν και να προχωρήσουν την επιχειρηματικότητα? Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αγγίζει πάρα πολλά θέματα. Αγγίζει όλες τις επιχειρήσεις. Αγγίζει όλες τις επιχειρήσεις. Και ακόμα και την προσωπικότητα του ανθρώπου και αγγίζει και τις οικογενειακές σχέσεις. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη εξουσία. Αυτό που θα πω σαν γενική αρχή είναι ότι πάντα ευθύνη την έχει η πρώτη γενιά. Αυτό λοιπόν θα σου πω πώς το βίωσα εγώ όταν ξεκίνησε να μπαίνω μέσα στη δουλειά. Δεν είδα ποτέ την πρώτη γενιά ως πατέρα. Ναι. Τον είδα ξεκάθαρο ως ένας προϊστάμενός μου. Και αντίστοιχα μπόρεσε και ο ίδιος να με κοιτάξει ως έναν υφιστάμενο. Άρα λοιπόν τι είχαμε? Είχαμε έναν απόλυτο σεβασμό των ρόλων. Που θεωρώ είναι το πρώτο σημαντικό... Δύσκολο, αλλά δεν ξέρω πώς το καταφέραμε, ναι. Το καταφέραμε, δηλαδή μπορεί να βγαίναμε έξω από τη δουλειά και να μαλώναμε, αλλά μέσα στη δουλειά ήμασταν συνεργάτες. Ναι. Δεύτερο πολύ δύσκολο πράγμα είναι η φιλοσοφία και η κουλτούρα της πρώτης γενιάς να είναι σε αρμονία με τη δεύτερη γενιά. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί αν χρειαστεί η δεύτερη γενιά να κάνει δομικές αλλαγές, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η πρώτη γενιά να αντέξει αυτές τις αλλαγές. Και για να μεταφέρω τη δυσκολία του εγχειρήματος αυτό, θέλω να σας πω ότι το 30% των επιχειρήσεων καταφέρνει και περνάει από την πρώτη στη δεύτερη γενιά, και αν μεταφερθούμε και στην τρίτη, καταφέρνει μόλις το 5%. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ήταν μια εξαιρετική πραγματικά κουβέντα με τον Δημήτρη Ράντο. Όλα όσα μας είπε, τα οποία καταγράψαμε, μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να βγαίνει και να μιλάει στην ευρύτερη κοινωνία. Οι επιχειρήσεις είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Και έτσι αυτό κάνουμε με Action Business. Δίνουμε το λόγο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Όλες και όλοι, να είστε καλά. Γεια σας.